Άντε, γεια. Πάω έτσι. Yeah. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Δώσε δυνατά. Να ξεκινήσουμε. Νομίζω σήμερα είναι Τετάρτη, βεβαίως. Τετάρτη είναι πολύ σκορή. Πρέπει να ξεκινήσουμε. Το βάζω κάτω, βλέπεις. Κυρία, να μην χαλάμε τα πλατά. Τι κάνετε, παιδιά! Καλό μεσημέρι, καλησπέρα, κουλεδάκια! Κοίταξε, σήμερα έχω πάρα πολύ διαβολημένο κέφι και όρεξη όπως πάντα άλλωστε. Αλλά σήμερα το έχω περισσότερο, καταλαβαίνεις. Γιατί, εντάξει, που ρίξω να είναι πολύ τροπικά τα πράγματα, που εμένα μου τη δίνει που είναι τροπικά τα πράγματα κατά σήμερα. Άρα τα χέρια μου, κοίτα τα δαχτυλιδάκια μου, τι ωραία που είναι. Σας άρεσε τα δαχτυλιδάκια μου. Που τα χάρισε η φίλη μου η Vivian. Αυτή τα παίρνει, τα φτιάχνει, τα κάνει. Και τα νύχια μου η φίλη μου η Vivian τα φτιάχνει, που με ρωτάνε. Τι νομίζεις, επειδή είμαι Βαγγελάκη στο Deep Review, εγώ δεν είμαι αυτό μου. Δεν είμαι εγώ μοκετούλα όταν φου, θέλω. Δώσε δυνατά, πάμε να ξεκινήσουμε το κούλερ, δώσε. Λοιπόν, σήμερα το πάμε ρεγκεριστά. Ρεγκετονιστά. Λοιπόν, σήμερα έχουμε πάρα πολύ διάθεση, όπως και κάθε μεσημέρι, άλλα κουλεράκια μου γλυκά. Οι περισσότεροι τελειώνουν το σχολείο, άλλα παιδιά το τελειώνουν 14, άλλοι έχουν τελειώσει, άλλοι δεν σας ενδιαφέρει τίποτα, κάποιοι εντάξει διαβάζουν ακόμα, άλλοι έχουν φροντιστήρια. Εγώ θέλω να έχετε δύναμη και ενέργεια, βέβαια με αυτόν τον καιρό να σου πω την αλήθεια, είναι και τα πράγματα λίγο ας πούμε πιο ήρεμα μέσα στο παιδί. Γιατί τώρα άμα έξω ήταν ντάλα έλειο 40 βαθμοί και καίει το κορμί όπως λέει και η Φουρέιρα, καταλαβαίνεις. Τώρα πού αυτό να διαβάσεις, ναι. Ενώ τώρα που βρέχει είναι λίγο καταχνιά έξω, είναι λίγο μπαλή η Ινδονησία, είναι λίγο τροπικό το κλιματάκι, καταλαβαίνεις. Τώρα σου λέει, ας κάτσω μέσα, δεν πειράζει και να μην βγούμε ένα απόγευμα αφού βρέχει. Σε βοηθάει ο καιρός για να διαβάσεις. Εμάς δεν μας βοηθάει, δεν μας αρέσει αυτή την Ταμάρα. Και χθες έχω να σου πω, έφαγα πολύ καρέκλα στο κεφάλι. Όχι αυτή την καρεκλίτσα τη γνωστή με τα τέσσερα πόδια. Έφαγα πολύ βροχή, έχω να σου πω. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το σωστό στη βροχή και τι πρέπει να κάνεις τώρα. Να κυκλοφορήσω με σαγιονάρα, φίλε, ναι. Γιατί εγώ χθες κυκλοφορούσα με σαγιονάρα, ευτυχώς όχι με τα αθλητικά παπουτσάκια μου. Και ξέρεις κάτι, δεν βραχήκανε τα παπούτσια μου και δεν τα έκλαιγα μετά. Ήμουν με σαγιονάρα, πλάτς τα πόδια μέσα κακό, χαμός. Κυρία, δροσιστήκαμε. Εντάξει, μπορεί να ήταν λασπόνερο, μπορεί να ήταν κάτι μαύρο, μπορεί να ήταν βρωμόνερο, δεν πειράζει. Αλλά τουλάχιστον μετά στέγνωσε. Εντάξει, τα πόδια δεν τα λες και wow, τι ωραία που λάμπαν, τι λαχταριστά. Αλλά τουλάχιστον. Αλλά τουλάχιστον δεν φοράγεις τα πάνελα τα παπουτσάκια σου, δεν φοράγεις τα ωραία τα σανδάλια να τα κάνεις χάλια σαν τα μούτρα σου. Ευαγγελία, όχι. Φόραγα τσαγιονάρα, πλάτς με το φύ στον δρόμο. Ομπρέλα δεν είχα, είχα μια δουλειά στο κέντρο, πήγα και τα έκανα θάλασσα. Η δουλειά βέβαια πήγε πάρα πολύ καλά στο κέντρο. Α, εγώ τα πήγα θάλασσα γιατί είναι παπί. Πήγαμε στο ραντεβού. Αχ, συγγνώμη, σε προηγμένο γιατί τι κάνετε, γεια σα, τι καλά. Όλα χαρά, μα εδώ εκεί, μισό λεπτό. Εντάξει, είμαι και λίγο προηγμένη. Γεια, χαίρομαι. Ευαγγελία. Εντάξει, σημαίνουν και αυτά. Τι να κάνει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Ακούμε φοβερά τραγούδια από τον Άγη μας. Και θα μπει τώρα, δεν θα διαβάσει το μήνυμά της, αλλά ξέρω ότι ένα κορίτσι μου που στέλνει καθημερινά μηνύματα και μας αγαπάει εδώ πέρα και μας εκτιμάει πάρα πολύ και εμείς, έχει σήμερα γενέθλια και μας το είπε, βέβαια καταλαβαίνεις, δεν είμαι σε θέση να μπαίνω να τσεκάρω ποτέ έχετε γενέθλια, καταλαβαίνεις. Έτσι, δηλαδή δεν θυμάμαι τι φάγα χθες. Αλλά από τη στιγμή που μου είπες ότι έχει γενέθλια, εγώ θέλω να σου ευχηθώ. Και ο Άκης το ευχηθεί, και ο Δωμασκηνός το ευχηθεί, και ο Αλεξάνδρας ο πέρα το ευχηθεί, και πάρε και το happy birthday. Ναι! Είναι πολύ χαρούμενο, το ξέρω. Χρόνια πολλά στη γιώτα μου, καλά.
καλό μεσημέρι, να είσαι καλά, να τα εκατοστήσεις, διδυμάκι, ωραίο, αγαπημένο. Σε ευχαριστώ που είσαι και κουλεράκι και φίλη της εκπομπής και στέλνεις μηνύματα. Χρόνια σου πολλά, υγεία, μόνο τύχη, να έχεις ένα υπέροχο καλοκαίρι. Εύχομαι να ισιώσει, εύχομαι να μην γίνουμε τροπικοί, γιατί είναι λίγο σπαστικό αυτό το πραγματάκι. Ωραία. Χτύπα λίγο στο πράγμα και τουλάχιστον αν γίνουμε τροπικοί, να έρθει και το κύμα προς τα δώρε, φίλε. Συγγνώμη. Αν είναι να γίνουμε τροπικοί, να τα έχουμε όλα. Τι μόνο θα έχουμε, τη βρόχα, την καταχνιά, τη σκόνη και το να βρέχει όλη μέρα και τους φοινικές κάτω στην Παραλιακή. Όχι, τουλάχιστον σηκώσει και λίγο κύμα, άμα θέλει να γίνουμε τροπικοί. Αλλιώς δεν το δέχομαι εγώ. Λοιπόν, πάμε τώρα να σα πω και το θέμα τη ημέρα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, δεν θα πάμε για break. Τώρα θα αρχίσω να μου πει. Φύγε, κοριτσάκι μου, θα μου πει. Και εγώ ακόμα δεν θα έχω πει το θέμα. Σταμάτα να μιλάς. Σταμάτα να μιλάς για τις παλιές σου κατακτήσεις. Τις παλιές αγάπες, μη τις... Τις λέει, πώς το λέει. Για τις παλιές αγάπες, μη μιλάς. Αυτό. Μη μιλάς, μάνα μου, για τις παλιές κατακτήσεις. Δεν μας ενδιαφέρει για το παρελθόν. Δεν μας νοιάζει το βιογραφικό σου, το ιστορικό σου. Δεν μας νοιάζει να μας αδειάσεις ένα χαρτάκι και να μας πεις, α, εγώ, όταν έβγαινε αυτό, ήμουνα με μία, ήμουνα με έναν. Κατάλαβες. Τώρα μου πεις να συγκεντρωθούμε να κάνουμε εκπομπή με αυτές τις μουσικές που ακούμε. Δεν είναι σαν ένα beach bar τώρα εκεί πέρα. Ο Άλεξ κουνάει ρυθμικά το κεφάλι του έτσι. Χα. Κατάλαβες. Χα. Πάμε λίγο, ναι. Μιλάς για τις παλιές σου κατακτήσεις. Δεν μας ενδιαφέρει με πόσους έχεις βγει ραντεβού. Δεν μας ενδιαφέρει με πόσους έχεις βγει ραντεβού και έχεις πάει σινεμά και έχεις φάει ποπκόρν. Δεν μας ενδιαφέρει, κορίτσι μου και αγόρι μου. Βέβαια, έχω να σου πω, για να είμαι πολύ ειλικρινής, θα είμαι ειλικρινής με κράξη τα αγόρια. Τώρα σοβαρά, έτσι, γιατί εγώ είμαι πάντα αντικειμενικιά. Αυτό είναι ανδρικό κατόρθωμα γενικότερα. Οι άντρες έχετε μια μανία και μια τάση. Τα αγόρια να λέτε, εγώ με εκείνη έκανα εκείνο, εγώ όταν ήμουν με εκείνη έκανα το άλλο. Εμένα η πρώην μου δεν μου έκανε ποτέ τέτοια. Ή, α, εγώ. Έχω βγει και με αυτή και με αυτή. Αυτή με γούσταρε. Αυτή καλέ με κυνήγαγε. Αυτή μου είχε στείλει μηνύματα στο inbox. Γενικά οι άντρες το κάνουν και πολύ αυτό. Οι γυναίκες, τα κορίτσια δεν το κάνουν πολύ. Μόνο αν θέλουν να κάνουν κάποιον να ζηλέψει ή θέλουν να του περάσουν ένα μήνυμα επειδή εσύ δεν έχεις κάρφωνο και δεν το πιάνεις. Καταλαβαίνεις. Εγώ νομίζω έτσι γίνεται. Αλλά θα πάω σε ανάσα και θα επανέλθω για να τα αναλύσουμε όλα, να διαβάσουμε μηνύματά σας και να ακούσουμε και το τραγούδι της ημέρας. Draga Druga of the Day. Ποιος κέρδισε σήμερα, ε? Εντάξει, δεν είμαστε εδώ, ρε. Είμαστε στο cooler summer φάση, ρε. Σε ένα νησί θα μπορούσε να είναι ένα κουλερό νησί. Να λέγεται cooler το νησί. Could you be love? Δώσε δυνατά και! Κουλεράκια, αφήστε τι κάνετε και ελάτε εδώ. Παλίνι που είμαστε στο πλατό. Να πάτε γύρω-γύρω από τον Άλεξ και να κουνιάσετε ρυθμικά δίπλα. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλους όσοι έχετε γενέθλια, γιατί βλέπω ότι έχουν και άλλη γενέθλια. Πολύ δίδυμοι ρε παιδιά γύρω μας, αλλά εμένα έρχεται και η δικιά μου σειρά τώρα, 22 του μήνα έρχεται και η δικιά μου η σειρά. Μπαίνουμε στον καρκίνο και θα έχω και εγώ γενέθλια, θα προσθεθεί άλλος ένας χρόνος πάνω στην πλάτη. Κατάλαβες, θα μεγαλώσουμε, θα ρημάσουμε βρε, κι άλλο, κατάλαβες, αυτό. Λοιπόν, τα χρόνια περνάνε σαν καπνός. Έτσι. Γι' αυτό σου συνιστώ να τα ζεις. Γιατί μετά θα περάσουνε, μετά δεν ξεκινάνε πίσω. Δεν ξέρεις γενικότερα. Λοιπόν, καρκίνο δεν έχουμε εδώ μέσα κανένα καλοκαιρινό τύπο. Έχουμε. Δεν πειράζει. Το πήρα εγώ το καλοκαίρι. Καλά, πάμε. Δεν πειράζει. Πάμε λοιπόν να σας πω ότι τώρα που μιλάμε για καλοκαίρι, παιδιά, το καλοκαίρι το έχουμε συνδέσει με τι άλλο. Με τι το έχουμε συνδέσει το καλοκαίρι? Με Mad Video Music Awards, παιδιά. 2016 by Coca-Cola και Viva Wallet. Είναι ο θεσμός ο καλοκαιρινός. Είναι ο θεσμός φοράς τα σορτσάκια σου και πας να δεις τα βραβεία. Αυτό ρε παιδί είναι η ερωτελεστία. Γιατί ξεκινάς από νωρίς το μεσημέρι. Έχεις πάρει τα αναψυκτικάκια σου. Έχεις πάρει τα νερά στα δροσερά. Τα συνάξου να τα έχεις εκεί μαζί. Γιατί θα ξεκινήσουμε νωρίς, θα τελειώσουμε αργά. Αλλά θα έχει πάρα πολύ χορό. Θα είναι τρελό event. Θα είναι αυτή ο αγαπημένος μας θεσμός. Θα δοθούν βραβεία. Θα δούμε τους καλλιτέχνες μας. Θα τους δούμε πάνω στη σκηνή. Θα γίνουν πολλά events. Πολλές διασκευές. Θα φτώ ρούχα, κακό. Τα κορίτσια, οι γυναίκες αυτά θα φοράνε τα λάδια τους, τα περίεργά τους, τις κρέμες τους. Θα βάλουν τις τρέσες τους. Όλα τα μαλλιά αυτά, τα look που περιμένουμε να δούμε εκεί στα κόκκινα χαλιά. Θα γίνει χαμός φέτος, παιδιά. Και φέτος.
φέτος. Λοιπόν, το μεγαλύτερο λοιπόν μουσικό event του καλοκαιριού φέρνει γνωστούς Έλληνες και όχι μόνο καλλιτέχνες, θα έχουμε και εκπλήξεις, να ξέρετε. 28 Ιουνίου έρχονται στο γήπεδο Taekwondo. Εντάξει, έγινε χαμός, καταλαβαίνεις τώρα τι ωραία, 28 Ιουνίου. Θα κλείσει έτσι ωραία ο Ιούνιος. Μετά μπορείτε να πάτε διακοπές. Μετά τα βραδιά σας επιτρέπουμε, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Άλλωστε, λοιπόν, εάν εσείς τώρα θέλετε να προμηθευτείτε αυτό το πολυπόθητο εισιτήριο σε τιμή προσφορά και έκπληξη, γιατί δεν θα διαρκέσει για πολλές ημέρες, σας το λέμε συνέχεια αυτό το πράγμα για να προλάβετε. Online στο viva.gr, στα καταστήματα Public, 7 Spot, Reload, Media Mart και τηλεφωνικά στο 11876. Το προμηθεύεστε. Το φυλάτε καλά, 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 καλά μες στο σιρτάρι σας, ένα κουτί που έχετε εκεί κρυμμένο. Αυτά τέλος πάντων που δεν θέλετε να βλέπουν οι γονείς μας και όποιος το αυτό, ο φίλος σας. Και έρχεστε 28 Ιουνίου και ξέρεις, θα γίνει εκεί μακελιό. Δεν έχω να πω τίποτε άλλο. Από εκεί και πάμε, να ξεκινήσουμε το θέμα μας. Να σας πω λοιπόν, το θέμα σήμερα έχει να κάνει για τις παλιές κατακτήσεις, τις παλιές αγάπες, κυρίως κατακτήσεις όμως. Γιατί όταν μια αγάπη είναι παλιά αγάπη, παύλα σχέση, υπάρχει και θα υπάρχει και εντάξει, δεν μπορούμε να την ξεχάσουμε. Άλλωστε, όταν όμως εσύ όμως έχεις μόνο κατακτήσεις, δηλαδή και έχεις πολλές κατακτήσεις, δεν χρειάζεται να το λες γενικότερα. Δεν χρειάζεται κατ' εμένα να το διατυπανίζεις ότι ξέρεις κάτι. Εγώ έχω βγει με 352 αγόρια. Εγώ δεν είναι καλό, δεν είναι προσόν. Εγώ έχω βγει με 4.000 γυναίκες. Άντε βρε! Οπα, εντάξει τώρα, το έχουμε ακούσει και αυτό, να μην το έχουμε ακούσει. Λοιπόν, δράτω με τις ευκαιρίες να το θυμηθούμε. Παιδιά, ό,τι παραγγελία μου το βλέπατε τι κάνει, δεν μπορώ να σας το δείξω, δυστυχώς δεν μπορώ να το δείξω. Βρε, δεν τρέπεσαι, και εσύ 4.000. 4.001 γυναίκα. Α, τι ωραίο τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο. Σήμερα καταλάβει, είμαστε παραλία. Είμαστε φάση beach bar, Ικαρία. Καλά, όρθιος. Στάσου, Μίγδαλο. Στάσου, όρθιος. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εγώ σας είπα και πριν ότι είναι άποψή μου και άμα έχω λάθος θα μου το πείτε. Εγώ το δέχομαι γιατί εδώ εμείς τα ζητάμε όλα, όλα, όλα. Εγώ, ένα μυγάκι. Λοιπόν, έχει ένα μυγάκι εδώ μέσα. Επίσης και πάνω, ξέρεις. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι αυτό το πραγματάκι είναι προσόν γενικότερα ανδρικό. Πιο πολύ θα ακούσεις ανάμεσα σε ένα αγόρι και μια κοπέλα ζήτηση να λέει το αγόρι ότι εγώ έχω... Α, αυτή που περνάει τη βλέπεις, που την έχει πέσει. Εδώ, να το, το βλέπεις, πετάει το μυγάκι. Αλήθεια, πετάει ένα μυγάκι. Γεια σου Θέμη, όμορφε. Έτσι. Λοιπόν, ήρθε και ο Θέμης μας. Ο Θέμης Γιωργαντάς είναι εδώ. Τώρα μιλάγα για τα βραβεία. Θέμη, θέλουμε να μας πεις τι θα κάνεις στα βραβεία φέτος. Πώς θα βγεις. Γυμνός. Στριπτής. Φίλο. Ασημένιο φίλο οικής. Στα επίμαχα. Μόλις, το ρεπορτάζ τρέχει όπως βλέπετε, παιδιά. Τα αποκλειστικά όλα είναι εδώ, σε αυτή την εκπομπή. Ο άνθρωπος αυτός φέτος θα εμφανιστεί γυμνός. Πέρσι ήταν εσύ, ασαντελιέ. Φέτος είναι γυμνός. Τελείωσε. Κάθε χρόνο βγάζουμε και κάτι. Απλά. Θεός. Βλέπεις το ρεπορτάζ, τρέχει. Γι' αυτό μπες και πάρε το εισιτήριό σου. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου, γιατί εκεί θα δούμε πάρα πολλά φέτος. Λοιπόν, συνεχίζω. Λέω λοιπόν ότι γενικά θεωρώ ότι αυτό είναι προσόν ανδρικό. Εγώ θεωρώ ότι παιδί μου πιο πολύ θα ακούσει ένα αγόρι, επειδή το αγόρι γενικότερα. Όταν έχει δίπλα ένα κορίτσι, το οποίο είναι και ένα κορίτσι πάρα πολύ όμορφο. Ωραία. Τραβάει πολύ τα βλέμματα και αυτά. Έχει μια κάποια ανασφάλεια, μα θες. Δεν το έχει, επειδή δεν αισθάνεται λίγο υπό. Από χαζομάρα βασικά, γιατί δεν έχει λόγο να αισθάνεται υπό. Έτσι για μένα. Άμα είναι σίγουρο για τον εαυτό του, δεν χρειάζεται και άμα έχει προσωπικότητα. Αλλά καμιά φορά του πιάνει λίγο, τα πιάνει λίγο τα αγόρια. Και θέλω να σου δείξω ότι να μωρέ, και εσύ είσαι πάρα πολύ ωραία κοπέλα. Και σένα σε κυνηγάνε όλοι και σου στέλνουν μηνύματα όλοι και σε θέλουν. Αλλά να κι εγώ, αυτή που βλέπει εκεί εμένα, με έχει. Μου έχει στείλει μήνυμα. Αυτή εκεί μου την έχει πέσει. Αυτή εκεί με είχε πάρει από πίσω και με ακολουθούσε. Και ήθελα να βγούμε, κατάλαβες. Και έτσι έχω ρίξει άκυρο. Αυτά εσύ δεν θα τα μάθεις ποτέ άμα δεν στα πει αυτός, γιατί δεν σε ενδιαφέρει και θα τα ψάξεις. Αλλά θα στα πει αυτός και εσύ θα το κάνει, ρε παιδί μου, πάνω κάτω για να πάρει την επιβεβαίωση ότι ζήλεψες, ότι έκανες, ότι οτιδήποτε. Λοιπόν, εγώ λοιπόν θεωρώ ότι αυτό είναι κυρίως ανδρικό, αν θες, μα θες προσόν, γιατί το κάνουν και οι κοπέλες, αλλά όχι τόσο.
Έτσι. Η κοπέλα θα το κάνει πιο πολύ αν έχει ζηλέψει. Αν ο άλλος την κάνει να ζηλεύει. Αν ο άλλος μιλάει με πολλά κορίτσια και της έχει γεννηθεί το αίσθημα της ζήλιας. Εγώ αυτό θεωρώ. Από εκεί πέρα είναι θέμα ανασφάλειας, ανταγωνισμού και ζήλιας. Το οποίο θα το αναλύσουμε μετά την ανάσα που θα πάμε να πάρουμε αμέσως τώρα. Πήγαμε και επιστρέφουμε εδώ να τα πούμε όλα και να διαβάσουμε τα μνήματα. Αχ, τα σκουλεράκια μου. Στρατσιατέλα. Όχι, να είχαμε ένα βαφλάκι. Εντάξει, λίγο ρεχόμαστε ρε παιδιά, μεσημέρι είναι, δεν έχουμε φάει. Καρπούζι θες, δεν ήθελες παγωτό τώρα. Καρπούζι και να φτύσεις το κούτσι. Να το τρως και να δες, ας είναι να είμαστε στην τουαλέτα, δεν είναι, έχω πάει πολύ καρπούζι. Έτσι κάνω όταν είμαστε μικρά. Εμείς, παιδιά, όταν ήμασταν μικρά, νομίζω το ξαναπεί με τον αδερφό μου. Τρώγαμε πάρα πολύ καρπούζι, μας άρεσε πάρα πολύ. Και η μαμά μου είχε πάντα αυτή τη μανία, αλλά θέλει να μας βάλει να κοιμηθούμε το μεσημέρι νωρίς. Εμείς δεν θέλαμε να κοιμηθούμε το μεσημέρι και δεν μας άρεσε το μεσημέρι, όπως πας περιπτώσει. Και τι κάναμε. Βρίσκαμε συνέχεια μία αφορμή για να σηκωνόμαστε από το κρεβάτι μας και να πηγαίνουμε να σουλατάρουμε. Και λέγαμε συνέχεια ότι πρέπει να πάμε στην τουαλέτα γιατί έχουμε πάρα πολύ καρπούζι. Θα λαβαίνεις τώρα. Λέγαμε, μα δεν μπορώ. Λέμε. Τι να κάνω, το κάνω πάνω μου. Δεν γίνεται, φίλε. Καταλαβες. Πάρε ιδέα τώρα εσύ που είσαι πιο μικρός. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε. Επιστρέψαμε εδώ. Σταμάτα να μιλάς για τις παλιές σου κατακτήσεις. Δεν μας ενδιαφέρει, φίλε μου. Δεν μας αφορά αυτό το πράγμα. Όταν είστε, ζήστε το παρόν, ας το παρελθόν, το πίσω. Ξέρουμε τι έχει, το μάθαμε όλοι. Ας το πίσω, δεν μας ενδιαφέρει. Το θέμα είναι τι γίνεται τώρα και τι σημαίνει μπροστά. Και γενικότερα, άμα την γουστάρεις την άλλη ή τον άλλον, μην μιλάς για τις παλιές κατακτήσεις. Γιατί τον ξενερώνεις, την ξενερώνεις. Πώς απλά ελληνικά, εν πάση περιπτώσει. Δεν χρειάζεται. Κράτο για τον εαυτό σου. Κράτο. Να ξέρεις εσύ ότι στην έχουν πέσει 100 κορίτσια. Εσύ 100 αγόρια. Κράτο για τον εαυτό σου να αισθάνεσαι ωραία. Με το να το πεις, δεν σε καθιστά ανώτερο. Δεν κερδίζεις έξτρα πόντους με το να περιευτολογήσει τον εαυτό σου. Δεν σε καθιστά γοητευτικό ή γοητευτική, βρε φίλη μου ή φίλε μου. Δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω. Αλλά γενικότερα, εγώ σου είπα αυτό. Επειδή με ρωτάτε εδώ πέρα, Ευαγγελία μου, εσύ γιατί θεωρείς ότι συμβαίνει. Εγώ θεωρώ ότι πρώτον είναι θέμα ανασφάλειας. Ότι κάποιος για να το κάνει αυτό δεν τα έχει καλά με τον εαυτό του. Προφανώς. Γιατί αν τα έχεις καλά με τον εαυτό, δεν έχεις λόγο να κάνεις επίδειξη. Δεν σε νοιάζει, είσαι σίγουρος. Επίσης, θεωρώ ότι είναι θέμα ζήλιας. Γιατί καμιά φορά, ρε παιδί μου, άμα άλλος μας τσιγκλάει και μας κάνει λίγο να ζηλέψουμε, θέλουμε κάπως να πάρουμε την επιβεβαίωση ότι ναι, κι εγώ μετράω, ρε παιδί μου, μην με υποβιβάζεις έτσι, μην μου τα κάνεις έτσι. Ότι κι εγώ είμαι κάτι, κι εγώ αυτό. Κατάλαβες, και εκεί πάνω στη ζήλια σου το κάνεις αυτό το πράγμα. Την πετάς την κουτσά, να μετά το μετανιώνεις, αλλά okay, είναι αργά. Και θεωρώ ότι γενικότερα σήμερα, όπως σας έχω ξαναπεί άπειρες φορές που μιλάμε εδώ στο Πουλεριά Σχέσεις, θεωρώ ότι σήμερα παίζει πολύ συνταγωνισμό ανάμεσα στα ζευγάρια. Δηλαδή, κανονικά τα ζευγάρια ή αυτοί τέλος πάντων που τα έχουν, τα φτιάχνουν, έχουν σχέσεις με τους άντρες, είναι ένας άντρας, ένα γόρι και ένα κορίτσι. Είναι δύο διαφορετικοί άνθρωποι. Δύο διαφορετικές οντότητες γενικά. Αυτοί λοιπόν κανονικά θα έπρεπε να ενώνονται και να γίνονται ένα. Αυτοί για κάποιο λόγο παραμένουν και πάλι δύο. Και εκεί μπαίνει ο ανταγωνισμός. Αλλά στην ουσία δεν έχεις λόγο να ανταγωνιστείς τον άλλο, αφού υποτίθεται ότι υπάρχει έλξη και τον θέλεις. Κατάλαβες. Εκεί πέφτουμε λοιπόν σε αυτή τη λούπα. Αυτή είναι η άποψή μου εμένα γενικότερα. Αλλά είναι πόσο το γουστάω το πολύ να το κάνω. Ακόμα και στους κολλητούς, επειδή είμαι στις παρέες, κολλητοί και κολλητές. Άμα εσένα τώρα στην έχουν πέσει και δύο-τρεις, δεν θα πας αμέσως να το πεις στους φίλους σου. Γιατί και καλά αυτό αμέσως. Όπα, πέφτουμε. Γιατί αμέσως αυτό σε καθιστά, ας πούμε, κάτι. Δεν θα τρέξει να πεις, α, να σου πω κάτι. Τη θυμάσαι την έτσι που την είχαμε δει εκεί στο φροντιστήριο, στη γωνία, που είχε πάει σε εκείνο το ψυγείο, είχε πάρει και το παγωτό, αυτήν ξανθιά την ώρα. Έτσι λέτε. Εμένα μου την έπεσε χθες. Το λες γιατί θες να πεις στους φίλους σου ότι α, κάτι έγινε, κάτι συνέβη. Ω, τι ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, περίμενε να πάμε να διαβάσουμε κανένα μήνυμα. Πάμε να διαβάσουμε το μήνυμα της Γιώτας που έχει γενέθλια χρόνια πολλά. Γιωτάκι μου γλυκό. Γιατί λέει δεν θέλουν στην καινούργια του σχέση να γίνουν αυτά που έγιναν στην παλιά. Α, θεωρείς ότι μιλάνε για τις προηγούμενες κατακτήσεις για να μην επαναλάβουν τα ίδια λάθη και να μην γίνουν τα ίδια. Ναι, θα μπορείς να του πεις ότι είναι και μία σκέψη αυτή. Δηλαδή, αν η προηγούμενη κοπέλα ήταν κάποιου κτητική. Ναι, είναι από το πολύ το φσουσού, Αλεξάκο μου, δεν είναι κάτι. Είναι κουφόβραση, είναι το νέφος, είναι κατάλληλα αυτή η σκόνη, είναι αυτό το τροπικό κλίμα. Δεν είναι ότι κάπου ακούμπησες, μην αγχώνεσαι. Θα σε ξεσκονίσω εγώ σε λίγο. Λερώθηκε, όλος καταλαβαίνεις. Το αυτοκινητάκι σου, αλλά το είδα, εντάξει. Cool. Εντάξει.
είναι καφέ το αυτοκινητό σου. Ζούπα, μην το πλύνεις χθες. Αφού χθες βρέχει και σήμερα δεν θα είναι καλός ο καιρός. Εγώ θα περιμένω την άλλη εβδομάδα να το πλύνω. Κατάλαβες, όχι την βαριέμαι να πάω. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το γιοτάκι λέει αυτό, συμφωνώ μαζί σου. Μπορεί ένας άνθρωπος να δράτεται της ευκαιρίας και να χρησιμοποιεί ένα παράδειγμα για να περάσει ένα μήνυμα στον άλλον. Τύπου, ξέρεις κάτι, εμένα μου έχει συμβεί αυτό και δεν μ' άρεσε. Τιν-τιν-τιν-τιν καμπανάκι, τιν-τιν-τιν, δεν το κάνουμε αυτό, you know, κατάλαβες αυτό. Ναι, δεν είναι κακός ο τρόπος, αλλά γενικά δεν αρέσει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εφόσον λέει βλέπουμε πως έχουν μια νέα σχέση, δεν θα ήθελα να είναι σαν την προηγούμενη βεβαίως. Πολλά φιλιά σε όλη την ομάδα, θα ήθελα να έβαζε στο It's My Birthday, το είπαμε. Τα γενεθλιά μου, φιλιά και πολλά, να χαμογελάτε. Γιωτάκι μου, να είσαι καλά, να περάσεις τέλεια σήμερα, να το ευχαριστείς. Μαριλού μου λέει, γιατί μερικοί θέλουν να περηφανευτούν για αυτές και άλλοι, γιατί θέλουν οι άλλοι να καταλάβουν τα λάθη που έκαναν οι παλιές τους κατακτήσεις. Άρα συμφωνεί εν μέρη με τη Γιώτα. Τραγούδι που προτείνω είναι το Ego από Willy Williams. Πολύ ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, εγώ συμφωνώ ότι πολλοί θέλουν να το περηφανευτούν και να το παίξουν, ας πούμε, κάποιοι και ότι άμα να ξέρεις, και εγώ είχα κατακτήσεις. Δεν είναι ότι εγώ δεν είχα κατακτήσεις, έτσι. Αλλά γενικά εγώ θεωρώ ότι να το λες και να περηφανεύεσαι για τις κατακτήσεις σου δεν σε καθιστά ανώτερο. Ίσα-ίσα εκείνη τη στιγμή αυτός που θα το τσιμπήσει θα πει εντάξει, μωρέ, τώρα κι εσύ τι μας το παίζεις, ότι έχεις πάρα πολλές κατακτήσεις, δεν χρειάζεται να το ξέρουμε, μην μας κάνεις επίδειξη. Γενικά η επίδειξη δεν είναι ωραίο. Το θεωρώ ελάττωμα εγώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θεοδώρα Βαδ. Γιατί όλα λέει γυρνάνε στο παρελθόν αντί να κοιτάζουν, λέει μπροστά πολύ. Σωστή, θέλω το η δικιά μας αγάπη του Βαγγέλη Κακουριώτη. Θεοδώρα, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Συμφωνώ ότι καθόμαστε και κοιτάμε πολύ και ανατρέχουμε στο παρελθόν και δεν ζούμε το τώρα. Και γενικά τώρα δεν σκεφτόμαστε και τι θα γίνει στο μέλλον. Δηλαδή, καλύτερα ζει αυτή τη στιγμή τώρα που την έχει. Και έτσι τι γίνεται στο παρελθόν. Το παρελθόν πέρα δεν μα ενδιαφέρει, δεν υπάρχει. Γεια! Εκτό να είσαι κολλημένο στο παρελθόν, σου πω και παπά σου. Αναγκαστικά θα το μεταφέρει συνέχεια και στο παρόν. Πάμε να πάρουμε μικρή ανάσα. Ωστόσο, να σα πω ότι τα Mad Video Music Awards 2016 by Coca-Cola and Viva Wallet έρχονται. Το μότο μα φέτο είναι My Music, My Story. Ό,τι κατάλαβε, κανείς κατάλαβε. Για τον Αγιαθένα σημαίνουν και διαφορετικά πράγματα. Η Μεγάλη Βραδιά λοιπόν είναι γεγονός και θέλω να σας πω ότι η ψηφοφορία έχει ξεκινήσει ήδη για το κοινό. Γιατί με ρωτάτε, Ευαγγελία, πώς ψηφίζουμε, τι κάνουμε. Μπαίνετε τώρα, όσοι δεν έχετε ψηφίσει, γιατί μου είπαν κάποια παιδιά ότι δεν μπορούσα να ψηφίσω και τα σχετικά, στο www.videomusicawards.gr. Και ψηφίζετε τον αγαπημένο σας καλλιτέχνη στην αντίστοιχη κατηγορία που θα δείτε. Οι κατηγορίες έχουν βγει, τις ξέρουμε όλοι, τα τραγούδια υπάρχουν. Μπείτε να ψηφίσετε, γιατί οι καλλιτέχνες χρειάζονται τη στήριξή σας και την ψήφο σας. Και εννοείται και την αγάπη σας, γιατί θα είναι μια λαμπερή βραδιά και περιμένουν πώς και πώς και πώς να δούνε ποιοι θα κερδίσουν αυτό το βραβείο το πολυπόθητο. Πάμε να πάρουμε ανάσα, επιστρέφουμε εδώ για την τελευταία νότα τη εκπομπή μα. Boom, shakalaka, boom, boom, boom. Girl, you cause confusion when you walk in the room. Boom, shakalaka, boom, boom, boom. Girl, you cause confusion when you walk in the room. Άγιε μου! Πού δεν βρήκες αυτό το παλικαράκι μου! Ω, κομματάρα! Παλιό είναι αυτό, πολύ, ε! Δώσε δυνατά! Πόσο είναι! Επιστρέψαμε λοιπόν. Θέλω να σας πω πριν διαβάσουμε κανένα μήνυμα ακόμα και πριν να αναλύσουμε το θέματα και ακούσουμε και το τραγούδι της ημέρας, το ντράγκα ντρούγκα, ντράγκα ντρούγκα. Ντράγκα ντρούγκα της ημέρας. Αυτό. Πριν το ακούσουμε, πρέπει να την ώρα ακούμε το Άγιο της Αττικής. Τι ωραία, Άγιο μου, πάρα πολύ ωραίο. Θέλω να σας πω ότι πέρσι, αν θυμάστε, είχε γίνει το Color Day Festival. Φέτος επιστρέφει Color Day Festival 2016. Ένα φεστιβάλ γεμάτο χρώμα, πάρα πολύ κόσμο. Πέρσι νομίζω είχε μαζέψει 50.000 κόσμο, θυμάσαι, μπορεί και παραπάνω. Είχε μαζέψει πάρα πολύ κόσμο. Εγώ πέρσι εκείνη τη μέρα ήθελα να πάω και δεν μπόρεσα, γιατί παντρευόταν ο κολλητός μου Σοφοκλής. Καλή του ώρα εκεί που είναι. Λοιπόν, το Color Day λοιπόν Festival ήρθε και θα μείνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Χαίρομαι πάρα πολύ που συνεχίζεται. Φέτος θα πάω ό,τι και να γίνει. Color Day Festival έρχεται λοιπόν να μας απογειώσει. Είναι ένα φεστιβάλ μόνο μπορείς να το πεις ότι αποπνέει θετική ενέργεια, χρώμα, όρεξη. Με σύνθημα το πάθος για διασκέδαση, μουσική, χορό, να χρωματίσουμε τον γκρίζο, ό,τι γκρίζο υπάρχει και ασπρόμαυρο γύρω μας. Ετοιμάζεται λοιπόν ένα εντυπωσιακό φεστιβάλ με δυνατή μουσική, DJ, συγκροτήματα on stage, Color
happenings και το μεγαλύτερο color fun σε έκπληξη. Μείνετε συντονισμένοι, 18 του μήνα είναι παιδιά στο ΟΑΚΑ, θα γίνει χαμός εκείνη τη μέρα. Και να σας πω ότι έρχεται και Παρασκευή τώρα 10 Ιουνίου, 5 με 9 το βράδυ, το Shop & Taste Event. Το Shop & Taste Event αφορά κυρίως τα νότια. Έχει να κάνει λοιπόν, κατεβαίνουμε λοιπόν εκεί στα νότια, γιατί είμαι και τυχερή εγώ, γιατί μένω εκεί και το ξέρω, γίνεται πολλά χρόνια και τα παιδιά μπράβο τους, γιατί το φέρνουν σπέραση κάθε χρονιά. Γίνεται χαμός. Τα μαγαζιά είναι ορθάνυχτα, οι πόρτες ανοίγουν για όλο το κοινό, περνάει κόσμος, μπαίνουν σε μαγαζιά, ψωνίζουν, βγαίνουν, πίνουν τα ποτά τους, πίνουν τους καφέδες τους, μιλάνε όλοι, γίνονται όλοι μια παρέα. Η μόδα λοιπόν κατεβαίνει στους δρόμους και συναντάμε με τη γεύση σε ένα μοναδικό street event. Συνδυάζει μόδα, ψώνια, ποτά και φαγητό. Από τις 5 έως τις 9 κατεβαίνουμε νότια σε μια εκδήλωση γεμάτη μουσική στυλ και εκλεκτά εδέσματα. Να ξέρεις, όλη η Γλυφάδα θα είναι εκεί, στα νότια, όλη μια γειτονιά. Θα γίνει χαμός. Από εκεί και πέρα, αυτά είχα να σας πω εγώ. Πάμε να διαβάσουμε λίγα μηνύματάκια ακόμα δικά σας. Η Αρετή Πέτα λέει, δεν ξέρω, λέει, πάντως ψηφίζω το Turn of the Lights από DJ Peach. Φυσικά, έχεις πάρα πάρα πολλά φιλιά και να έχεις μια όμορφη μέρα. Ευχαριστώ, Αρετούλα μου, πάρα πολύ. Δεν πειράζει να μας πες για το θέμα, μας πες ποιο τραγούδι θέλεις. Βασιλική Σόφια λέει, γιατί είναι στη φύση του ανθρώπου να αναλύει παρελθοντικά πράγματα και να νιώθει κάποιος λέγοντάς τα συνέχεια. Εγώ θέλω, λέει, Stan και σε ζηλεύω που σε έχεις, αγαπώ πολύ 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 και εγώ πάρα πολύ, καλή μου Βασιλικούλα μου. Τι ωραία τραγούδια, παιδιά. Λοιπόν, ναι, θα συμφωνήσω. Έχουν μια τάση άνθρωποι γενικότερα να γίνει στο παρελθόν, αλλά αυτό να ξέρεις, έχει να κάνει και με την ωριμότητα του καθενός. Πρέπει γενικότερα ένας ανώριμος, εισαγωγικά, άνθρωπος, εννοείται ότι θα λέει συνέχεια γιατί τι έκανε τις κατακτήσεις του ή τις κατακτήσεις της και εγώ είχα πει με αυτόν και είχα πάει με γίνει και αυτό και είχαμε πάει βόλτα, είχαμε κάνει, είχαμε γυρίσει, με κυνηγούσε, με έκλαιγε για μένα, ήταν στα πατώματα. Όλα αυτά που λένε, εν πάση περιπτώσει, τα ξέρεις αυτές οι υπερβολές. Αυτό θεωρώ ότι είναι και ένα στοιχείο ωριμότητας. Αν κάποιος δεν το δείχνει αυτό το πράγμα, θεωρώ ότι είναι αρκετά ωριμός. Τώρα, αν κάποιος το λέει συνέχεια, ότι την πανίζει και αυτά και στο κραφάς και είναι εγώ και εδώ, καταλαβαίνεις. Θέλει λίγο. Θέλει λίγο να οριμάσει. Δώσε λίγο χρόνο. Λοιπόν, Αντρέας Μανιάτης, παραμύθια λέει τη καλημά να έχει όρεξη να ακούσει. Πες μας, Αντρέα, καμιά αυτή να ακούσουμε καμιά ιστορία. Χαχαχά, λέει. Γεια σου, Αντρέα μου, καλώς μεσημέρι. Πάολα, χρυσό φιλί ζητάει, Μάριος χρυσό φιλί, Ταξούλα Νόιζερ χρυσό φιλί. Πάμε λοιπόν να σας αφήσω, ήρθε η ώρα να φύγουμε σιγά σιγά για να συνεχίσει το πρόγραμμα του σταθμού. Όπως έχετε καταλάβει από τα μηνύματα που έχουμε μετρήσει εδώ πέρα, κέρδισε για άλλη μια φορά με τον Dragon Druga της ημέρας. Για άλλη μια φορά ανήκει στο Βαγγέλη Κακουριώτη, στο καινούργιο τραγούδι, το χρυσό φιλί. Εννοείται το Dragon Druga της ημέρας, είναι καινούργια ενότητα, είπαμε, Παύλα, στήλ της εκπομπής. Ζητάτε εσείς ποιο τραγούδι θέλετε να ακούγετε εδώ στο cooler, στο κλείσιμο, σαν χαλί της εκπομπής και εμείς το παίζουμε για εσάς. Πάμε λίγο να ακούσουμε Κακουριώτη. Ακαθόριστη, πάντα στα όρια. Κυνηγημένη, πάντα στα όρια. Ερωτεμένη, κρυμμένα μέσα μας. Δώσε Κακουριώτη, χρυσόφιλη. Μαζί εμείς παντού και πουθενά. Έλα, κρύψε με. Γελάτε μόνο θετική ενέργεια και αύριο ημέρα Πέμπτη εδώ 3 το μεσημέρι με νέο θέμα και το τραγούδι που θα επιλέξετε εσείς. Λεράκια μου, μουά, σας φιλώ.